Όταν η καρδιά μας έχει πρόβλημα, το σώμα μας χτυπάει καμπανάκια κινδύνου. Το ζητούμενο είναι να αναγνωρίσουμε τα σημάδια, ώστε να δράσουμε έγκαιρα. Τι είναι η Στεφανία νόσος και ποιους απειλεί, ποιες είναι οι ενδείξεις και πώς αντιμετωπίζεται? Φιλοξενούμε σήμερα στην εκπομπή μας τον καρδιοθωρακοχειρουργό κύριο Κοσμά Τσακυρίδη και συζητούμε μαζί του τι είναι η Στεφανία νόσος. Γιατρέ, καλώς ήρθατε. Καλησπέρα σας, καλώς σας βρίσκω. Τι είναι λοιπόν, γιατρέ, η Στεφανία νόσος? Η Στεφανία νόσος είναι η βλάβη των στεφανίων αγγείων. Είναι τα αγγεία τα οποία τροφοδοτούν με αίμα την καρδιά μας. Είναι αποτέλεσμα μιας γενικότερης αθυρωματικής νόσου στον οργανισμό, η οποία όταν προσβάλλει αυτά τα στεφανία αγγεία, τη λέμε στεφανία νόσου. Τα στεφανία αγγεία, να πούμε ότι έχουν μια ιδιαιτερότητα, είναι πάρα πολύ μικρά αγγεία. Είναι της τάξης των 2 χιλιοστών τα μεγαλύτερα, που σημαίνει ότι η παραμικρή βλάβη που θα έρθει σε αυτά δημιουργεί αμέσως συμπτώματα. Πόνο που στη στεφανία νόσο το αναποκαλούμε στιθάχη. Γιατρέ, αφορά το ίδιο η στεφανία νόσο τους άνδρες και τις γυναίκες? Οι γυναίκες έχουν το προνόμιο μέχρι την εμμηνόπαυση να προστατεύονται από τη στεφανία νόσο, κατά κύριο λόγο. Μετά την εμμηνόπαυση όμως η συχνότητα είναι ίδια σε σχέση με αυτήν με τους άντρες. Πρέπει όμως να πούμε ότι η στεφανία νόσος κατεβαίνει σε ηλικία. Πριν από μερικά χρόνια οι ασθενείς μας ήταν μετά τα 50, 60, 70 μεγάλοι ασθενείς. Στα τελευταία χρόνια η στεφανία νόσος προσβάλλει όλο και πιο νέους ανθρώπους. Και δεν είναι λίγα τα περιστατικά τα οποία έχουμε και 30χρονους ακόμα με στεφανία νόσου. Κύριε Τσακυρίδη, ποιοι είναι οι παράγοντες που ευνοούν την εμφάνιση της στεφανία νόσου? Οι παράγοντες που έχουν μετρηθεί είναι 5. Είναι το κάπνισμα, η χοληστερίνη, τα τριγλυκερίδια, το ζάχαρο, η πίεση και η κληρονομικότητα. Υπάρχουν όμως ιατρικές εξετάσεις που ενδεχομένως θα μας βοηθήσουν στη διάγνωση της στεφανία νόσου? Κατά κύριο λόγο είναι η κλινική εικόνα του ασθενούς. Ένας ασθενής ο οποίος προσέρχεται με πόνο στο στήθος, ο οποίος είναι ευνίδιος, έχει ένταση, μουδιάζει το χέρι ή το σαγόνι. Αυτός πρέπει να οδηγηθεί σε κάποιον συνάδελφο, σε κάποιο γιατρό, για να μπορέσει με ένα απλό καρδιογράφημα να διαγνωστεί αν ξεκινάει ένα οξυστεφανιό σύνδρομο, όπως λέμε. Από εκεί και πέρα, οι εξετάσεις οι οποίες θα πρέπει να κάνει, σίγουρα πλην του απλού καρδιογραφήματος, θα είναι ένας υπέρηχος καρδιάς, ένα τεστ κοπόσεως, ενδεχομένως μια στεφανιογραφία ανέμακτη ή στο τέλος και την κλασική στεφανιογραφία για να πιστοποιηθεί αν έχει στεφανία νόσου ή όχι. Βέβαια, σε όλη αυτή την πορεία παίζει μεγάλο ρόλο και το θάλιο, το σπιθυρογράφημα με θάλιο, οι οποίες είναι εξετάσεις που θέτουν την υπόνοια στεφανίας νόσου. Μόνο η κλασική στεφανιογραφία αποδεικνύει ή μη την ύπαρξη στεφανίας νόσου. Mm-hmm. Και αυτό είναι το gold standard για τη μετέπειτα πορεία κάθε ασθενούς. Από τη στιγμή λοιπόν που ένας ασθενής έχει κάνει τη στεφανιογραφία, τι γίνεται μετά από τη στεφανιογραφία? Οι πιθανότητες είναι 3. Να μην έχει τίποτα και ο ασθενής να επιστρέψει στη φυσιολογική του ζωή. Ή να ακολουθήσει ή να έχει κάτι, να έχει πρόβλημα στη στεφανία αγγεία του, το οποίο θα χρειαστεί μια φαρμακευτική αγωγή. Αν έχει κάτι σοβαρότερο, θα πρέπει να ακολουθήσει επανεμάτωση. Η επανεμάτωση είτε θα γίνει εκείνη την ώρα με μπαλονάκι, όπως λέμε, σε κάποιες περιπτώσεις, και σε κάποιες άλλες περιπτώσεις θα πρέπει να γίνει χειρουργική επανεμάτωση, δηλαδή το γνωστό bypass. Το αν θα κάνει το ένα ή το άλλο δεν είναι η επιλογή του ασθενούς, ούτε επιλογή του γιατρού που το κάνει. Υπάρχουν κατευθυντήριες οδηγίες, τα guidelines όπως λέμε, τα οποία ορίζουν σε ποιες περιπτώσεις πρέπει να γίνει μπαλονάκι, γιατί από αυτό θα αποφεληθεί ο άνθρωπος, και σε ποιες άλλες περιπτώσεις πρέπει να οδηγηθεί στο χειρουργείο, γιατί το χειρουργείο υπερτερεί της αγγειοπλαστικής με τον μπαλονάκι. Mm-hmm. Κύριε Τσακυρίδη, τι είναι το bypass, εξηγήστε μας, και πείτε μας τι καινοτομία υπάρχει σε σχέση με την παλιότερη μέθοδο. Από τη στιγμή λοιπόν που θα πρέπει να κάνει χειρουργική επανεμάτωση, το bypass σημαίνει παράκαμψη. Θα παρακάμψουμε το αγγείο στην καρδιά το οποίο έχει πρόβλημα,
βάζοντας ένα άλλο αγγείο περιφερικότερα από τη στένωση για να αιματωθεί το κομμάτι της καρδιάς που πρέπει να αιματωθεί. Στις καινοτομίες της σημερινής εποχής έχουμε να επιδείξουμε το γεγονός ότι τα χειρουργεία αυτά γίνονται με την καρδιά να πάλεται. Δεν σταματάει η καρδιά. Ενώ πριν λίγα χρόνια σταματούσαμε την καρδιά, έμπαινε ο άρρωστος στην εξωσωματική κυκλοφορία, που σήμαινε ακόμα μεγαλύτερη επιβάρηση για τον οργανισμό. Τώρα με την καρδιά να πάλεται, με ειδικό τρόπο τη σταθεροποιούμε και ράβουμε τα bypass πάνω στην καρδιά. Η άλλη καινοτομία είναι τα μοσχεύματα. Έχουμε την τάση να χρησιμοποιούμε αρτηριακά μοσχεύματα, γιατί αυτά βρήκαμε ότι αντέχουν περισσότερο στο χρόνο. Όλα αυτά οδήγησαν την ποιότητα των μοσχευμάτων να είναι άριστη και η αντοχή τους στο χρόνο επίσης να είναι άριστη. Έχει βρεθεί ότι οι δύο μαστικές αρτηρίες ζουν περίπου 30 χρόνια, που είναι ένα μεγάλο διάστημα, εφόσον ο άνθρωπος φυσικά και ο ασθενής προσέχει από εκεί και πέρα, είναι ένα μεγάλο διάστημα ζωής των μοσχευμάτων αυτών. Τα ωφέλη στην πορεία της υγείας του ασθενούς, γιατρέ, ποια είναι? Ο ασθενής έρχεται σε ένα επίπεδο μηδέν. Φέρεται μετά το χειρουργείο σαν να μην έχει στεφανία νόσου. Μπορεί όμως ουσιαστικά ο ασθενής μετά το χειρουργείο να ζήσει μια φυσιολογική ζωή? Αυτός είναι ο σκοπός. Να ζήσει μια φυσιολογική ζωή, και γι' αυτό γίνεται και το χειρουργείο. Γι' αυτό γίνεται και το μπαλονάκι. Να ζήσει φυσιολογικά. Το φυσιολογικά όμως, ξέρετε, σημαίνει ότι θα πρέπει να τηρήσει κάποιους κανόνες που έπρεπε ήδη να έχει τηρήσει για να μην φτάσει να κάνει αθυρωμάτωση σε στεφανία του αγγεία. Ποιοι είναι αυτοί οι κανόνες, γιατρέ? Είναι αυτό που θα το έλεγα έτσι πολύ απλά, ο υγιεινός τρόπος ζωής που πρέπει να έχουμε όλοι μας. Πρέπει να τον έχουμε, δεν τον έχουμε. Να αποφεύγουμε τους παράγοντες που οδηγούν στην αθυρωμάτωση. Όπως είπα προηγουμένως, να μην καπνίζουμε. Να ελέγχουμε το ζάχαρο μας, τη χοληστερίνη, τα τριγλυκερίδια, να περπατάμε, να γυμναζόμαστε. Για την κληρονομικότητα δεν μπορούμε να κάνουμε πολλά πράγματα, άρα από τους 5 παράγοντες θα πρέπει να ελέγξουμε, και μπορούμε να ελέγξουμε όλους τους υπόλοιπους. Γενικώς να τρεφόμαστε με την μεσογειακή διατροφή, όπως κάναν τόσα χρόνια οι παππούδες μας. Θα ήθελα λοιπόν στο κλείσιμο της συζήτησής μας να μας δώσετε την ιατρικές αλλά και την ανθρώπινη συμβουλή σας. Η ιατρική συμβουλή είναι να μην αγνοεί κανένας τα συμπτώματα. Μια επιγαστραλγία μπορεί να σημαίνει ένα απλό κρυρίωμα, αλλά μπορεί να σημαίνει και ένα έμφραγμα κατώτερο, το οποίο είναι σε εξέλιξη. Άρα λοιπόν θα πρέπει κάποιος με το παραμικρό να απευθύνεται σε κάποιον ειδικό, ο οποίος θα είναι και αυτός που θα τον καθοδηγήσει και θα τον οδηγήσει στη σωστή αντιμετώπιση του προβλήματος. Και η ανθρώπινη συμβουλή είναι ότι ο κόσμος, οι συνάνθρωποι μας, δεν πρέπει να φοβούνται το bypass σαν χειρουργική μέθοδος.